Μια ευτυχισμένη οικογένεια είναι ο Κωνσταντίνος Καζάκος, η σύζυγός του Ιωάννα Μαρτζούκου και το μόλις μερικών μηνών αγοράκι τους. Οι δύσκολες στιγμές για το ζευγάρι ανήκουν πλέον στο παρελθόν και η Ιωάννα για πρώτη φορά μιλάει για την εγκυμοσύνη της, που μόνο εύκολη δεν ήταν μέχρι να φέρει στον κόσμο το παιδάκι τους. Δύσκολη εγκυμοσύνη από ό,τι δύσκολη. Ναι, είναι πολύ δύσκολη, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ο μικρός πολύ δυνατό παιδάκι και είχαμε και πάρα πολύ καλούς γιατρούς και βοήθησαν και πήγανε όλα πάρα πολύ καλά. Έβγαλε πιο δυνατούς, γιατί όλα λένε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Θεωρώ ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ και όταν υπάρχει καλή θέληση και πρέπει και παλεύεις μέχρι το τέλος για αυτό το σκοπό, κι αν είσαι και λίγο τυχερός βέβαια, θα πάνε όλα καλά. Οι δυσκολίες έφεραν το ζευγάρι ακόμα πιο κοντά. Με τον Κωνσταντίνο δεθήκαμε ακόμα περισσότερο, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα και ήμασταν ο ένας πολύ δίπλα στον άλλον και θεωρώ ότι αυτό και αυτό έγινε για κάποιο λόγο και είμαστε πολύ πιο ενωμένοι σαν οικογένεια τώρα πια. Οι δοκιμασίες όταν έχουν, ειδικά όταν έχουν αίσιο τέλος, σίγουρα δένουν τους ανθρώπους, πόσο μάλλον ένα ζευγάρι. Μία γυναίκα, δύο άνδρες στο σπίτι, μπαμπάς και γιος, με την Ιωάννα να ζει το παραμύθι της. Είναι ωραίο που έχω δύο αγόρια στο σπίτι πια. Πώς θα χρειάζεται πέρα με δύο άνδρες, και τι άνδρες. Ακόμα είναι μικρός, δεν με ζορίζει ακόμα. Το ζευγάρι κρατάει χαμηλούς τόνους και αποφεύγει τις πολλές κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Εγώ ποτέ δεν κυνήγησα να απασχολήσω τον κόσμο με κάτι που δεν ήταν τη δουλειά μου. Μερικές φορές απασχολείται από διάφορα κοινωνικά γεγονότα, αλλά για μένα αυτά δεν λένε τίποτα. Ο Κωνσταντίνος και η Ιωάννα περιμένουν πώς και πώς τις γιορτές που θα είναι και οι πρώτες για τον μικρό Ιάσονα, έτσι όπως θα τον βαφτίσουν στις αρχές της Άνοιξης.